ηθαγένεια ελληνική. Ναι. Ναι. Αν και αυτά δεν είναι λυμένα κατά τον κατάλληλο τρόπο και πάλι. Από την αρχή εννοείται. Από την αρχή, ναι. Ναι, ναι. Άρα, κύριε Χατζή, για να τελειώσω. Είναι κατάπτυστο ένα δημοσίευμα σήμερα που αρχίζει να δημιουργεί. Που θέλει, είναι σειρά δημοσίευματα. Όχι, μην κάνετε χαρακτήρα. Να δημιουργεί προβλήματα. Δεν είναι ωραίο. Γιατί? Δεν είναι ωραίο. Δεν... Μα είναι ωραίο. Και για εσά δεν είναι. Μα είναι ωραίο, κύριε Χατζή. Για μένα είναι πάρα πολύ ωραίο. Εντάξει, τώρα... Διότι εγώ τι κάνω. Κάνω κριτική σε μια προσπάθεια που ενώ πρέπει να μα βρει ενωμένου, επιχειρούν να μα βρει διασπασμένου. Και μας ερεθίζει ιδιαιτέρως. Επειδή έχετε να σας πω μικρή νιωσκόμα, σας ενωθεί, το καταλαβαίνω αυτό. Όχι, να πάμε στο διάλειμμα, με συγχωρείτε. Ένα λεπτό 30 δευτερόλεπτα. Ναι, ένα 30 δευτερόλεπτα το δεχτώ, ναι. Εάν μια διαπραγμάτευση δεν προχωράει, το 8 στο Βουκουρέστι δεν προχώρησε. Ναι. Έχεις δικαίωμα να πεις ότι από την αρχή. Βέβαια. Έτσι δεν είναι. Βέβαια, τι. Δεν μπορεί να λες... Ξεκινώ από το μηδέν. Ακριβώς. Ότι επειδή είπες εκεί εκείνο... Σε μια προσπάθεια να βρεθεί συνολική λύση και τότε. Ακριβώς. Αυτό είναι το κρίσιμο, γιατί θα μπορούσαμε, αν ήθελαν οι του ΣΥΡΙΖΑ, όχι να διασπάσουν τη Νέα Δημοκρατία ή να φτιάξουν προβλήματα σε εμάς, αν θέλανε να πούνε από την αρχή και όλα τα κόμματα μαζί. Μπορούν να το πούνε. Αυτό έπρεπε να το κάνουν από το Δεκέμβριο. Το δικό του θέμα. Το χάσανε το τρένο. Θα πάμε για διαφημίσεις και θα γυρίσουμε, κυρίες.